Μαύρη Δευτέρα ξημέρωσε για την Air France στο χρηματιστήριο του Παρισιού μετά την παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Jean-Marc Janaillac. Η μετοχή του γαλλικού αερομεταφορέα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και μία δεκαετία. Στην έναρξη της συνεδρίασης σημείωνε πτώση άνω του 14%. Από τις αρχές του 2018 η μετοχή της Air France έχει απολέσει σχεδόν το μισό της αξίας της. Ο Janaillac υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη Παρασκευή μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με τους εργαζομένους για το μισθολογικό. Με τις κυλιόμενες απεργίες του προσωπικού να συνεχίζονται, τη Δευτέρα ακυρώθηκε το 15% των πτήσεων και την Τρίτη περίπου το 20%. Η Air France είναι εύθραυστη, αλλά όλες οι αεροπορικές εταιρείες είναι εύθραυστες, γιατί το περιθώριο είναι πολύ πολύ μικρό και μια τέτοια σύγκρουση σημαίνει απώλεια πελατών. Το να κερδίσεις πίσω τους πελάτες είναι πολύ περίπλοκο. Μέχρι σήμερα οι επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων έχουν κοστίσει στην Air France 300 εκατομμύρια ευρώ. Στις 15 Μαΐου η εταιρεία θα ανακοινώσει μια προσωρινή λύση διοίκησης. Η γαλλική κυβέρνηση, βασικός μέτοχος με 14%, διαμήνυσε πως δεν πρόκειται να επέμβει για τη διάσωσή της. Ο Υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ προειδοποίησε ότι αν οι εργαζόμενοι δεν συνεχίσουν το διάλογο και τις προσπάθειες να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της, τότε η Air France θα εξαφανιστεί.